Την 34η αγωνιστική της Football League. Έτσι, η ελαφρά ταξιαρχία παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 64 βαθμούς, 5 περισσότερους από τον Ολυμπιακό Βόλου. 6 γκολ, πολλές φάσεις, ένταση και πάθος συνέθεσαν το σκηνικό της αναμέτρησης, η οποία ξεκίνησε καλά για τους φιλοξενούμενους. Στο 20 λεπτό, Αλεξάνδροβιτς άνοιξε το σκορ για τη Λάρισα, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν με γκολ του Παπαγεωργίου. Με την έναρξη του δευτέρου 45 λεπτού, ο Απόλλων πήρε προβάδισμα με πέναλτι που εκτέλεσε ο Κατσίκης. Και η Λάρισα απάντησε στο 20 λεπτό με εξαιρετικό σουτ του Αλεξάνδροβιτς. Ο Μανιάς ο τρομερός στο 66 έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Απόλλων για να διαμορφώσει το τελικό 4-2 για τους γηπεδούχους, ο Μπάρκογλου στις καθυστερήσεις. Αυτή ήταν η εικόνα του παιχνιδιού, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας, τίποτα δεν έχει χαθεί. Δείχνουμε ότι είμαστε μια καλή ομάδα και ότι στο τέλος πιστεύουμε και εμείς οι ίδιοι ότι θα δικαιωθούμε. Μια σπουδαία νίκη απέναντι σε ένα αντίπαλο από τους πιο ποιοτικούς του πρωταθλήματος. Η Λάρισα είναι μια σπουδαία ομάδα και κυρίως και από την έλευση του κ. Καδακά κάνει πράγματα τα οποία πρέπει όταν την αντιμετωπίζεις να κάτσεις να τα διαβάσεις πολύ και να ασχοληθείς για το πώς θα κλείσεις χώρους, πώς θα διασπάσεις τη συγκεκριμένη ομάδα. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα σε παίχτες. Εγώ πιστεύω ότι έχει ελπίδες για να πετύχει και την απευθείας και το να πετύχει αν δεν τα καταφέρει μέσα τον Μπαράζ. Είναι μια σπουδαία ομάδα. Γι' αυτό και η νίκη μας αποκτάει μεγαλύτερη αξία. Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι στο